Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου του Προεδρείου για την πρόσκληση και όλους σας για την υπομονή σας. Το πιο πιθανό είναι ότι θα επαναλάβω αρκετά από αυτά που είπε η κυρία Αλεξοπούλου. Ξεκινώντας από τον ορισμό, πραγματικά τι είναι αυτά τα διάμεσα νοσήματα στα παιδιά. Τα ανέφερε προηγουμένως η κυρία Αλεξοπούλου. Υπάρχουν 3-4 τελευταίοι ορισμοί. Αυτός εδώ είναι ο ορισμός που λέει ότι πρέπει κάποιος να έχει συμπτώματα από το αναπνευστικό, κλινικά ευρήματα, υποξεμία και διάχυτα ακτινολογικά ευρήματα και να έχει 3 από τα 4 κριτήρια. Επομένως, μπορεί να έχει μια διάμεση νόσο χωρίς να έχει καθόλου διάχυτα ακτινολογικά ευρήματα, άρα δεν χρειάζεται ο ακτινολόγος. Όμως, ένας περιεκτικός ορισμός είναι αυτός, ότι είναι μια ετερογενής ομάδα συνήθως ή κατά πλειονότητα φλεγμονωδών, μη λιμωδών νοσημάτων του πνευμονικού παρεχήματος περιφερικότερα από τους αεραγωγούς. Και αυτό περιλαμβάνει τις κυψελίδες και το διάμεσο ιστό. Η συχνότητα αυτών των νοσημάτων είναι πραγματικά μικρή, είναι πολύ σπάνια νοσήματα. Από 0,13 έως 16 περιπτώσεις ανά 100.000 παιδιά το χρόνο και σε μεγάλα κεντρικά νοσοκομεία μπορεί να δει κανείς από 1 μέχρι 5 περιστατικά το χρόνο. Όσον αφορά την ταξινόμηση, υπήρξαν 2 κρίσιμες χρονολογίες στην ταξινόμηση αυτών των νοσημάτων. Η μία το 2007, στην οποία από μια μεγάλη ομάδα παθολογοτόμων, απεικονιστών, κλινικών πνευμονολόγων και γενετιστών στην Αμερική, επιχειρήθηκε η ταξινόμηση των διάμεσων νοσημάτων για τα παιδιά της ηλικίας κάτω από τα 2 χρόνια. Και αυτή η ταξινόμηση ήταν ορόσημο, αναδεικνύοντας ότι τα μικρά παιδιά δεν είναι ενήλικες, διότι υπήρχαν οντότητες στα παιδιά που δεν ανταπαντούσαν σε άλλες ηλικίες και μάλιστα πολύ σαφείς και συγκεκριμένες τέτοιες οντότητες που αφορούν παιδιά από την νεογενική ηλικία μέχρι και τα 2 χρόνια. Δεν θα επεκταθώ σε αυτό. Στη συνέχεια έγινε η δεύτερη ταξινόμηση για να δούμε τι συμβαίνει στα παιδιά μεγαλύτερα των 2 χρονών μέχρι τα 18 χρόνια και πάλι η ανάλογη αντίστοιχη ομάδα με περισσότερους από τους ίδιους παθολογοντόμους και κλινικούς για τους που συμμετείχαν στην πρώτη στην Αμερική, βασισμένη πάνω σε βιοψίες από 191 περιπτώσεις, προσπάθησαν να ταξινομήσουν και αυτά τα παιδιά για να δούνε σε ποιες κατηγορίες ανήκαν. Κατέληξαν λοιπόν σε αυτές τις 2 στήλες. Εδώ είναι τα παιδιά τα οποία δεν είχαν ανοσοανεπάρκεια και είχαν παρόμοια νοσήματα από αυτά που είχαν και τα παιδιά κάτω από τα 2 χρόνια, αλλά και μια άλλη ευρύτερη η κατηγορία νοσημάτων. Και εδώ μια μεγάλη ομάδα ήταν τα παιδιά τα οποία ήταν νοσοκατασταλμένα. Στην πράξη διαπιστώθηκε ότι από τα 2 μέχρι τα 18 χρόνια τα νοσήματα που παρουσίαζαν τα παιδιά ήταν παρόμοια με τον ενηλίκο, με μικρές διαφορές σε αυτή την υποομάδα. Πότε υποψιαζόμαστε ένα σύνδρομο τέτοιο, child, η διάμεση πνευμονομάθεια στα παιδιά, για να στείλουμε το παιδί στον κλινικό, στον ακτινολόγο? Η πρώτη κατηγορία μετά τη γέννηση, αμέσως ή σύντομα μετά τη γέννηση, σε ένα τελειόμενο νεογνώ, το οποίο έχει μια ανεξήγητη αναπνευστική δυσχέρεια, η οποία είναι αυτό που λέμε ανθεκτική στη θεραπεία. Το παιδί χρειάζεται να μπει σε μηχανικό αερισμό, ο μηχανικός αερισμός δεν αποδίδει και το παιδί καταλήγει σε θάνατο. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε σίγουρα μια από τις 2 αυτές κατηγορίες των νοσημάτων ή μια πλήρη απουσία μιας εκ των πρωτεϊνών του υποφαινιδοστικού παράγοντα κατά κανόνα της πρωτεΐνης B ή έχουμε την κυψελιοτριχοειδική δυσπλασία. Η ίδια κλινική εικόνα μπορεί να εμφανιστεί και σε ένα πρόωρο νεογνώ. Βέβαια, στο πρόωρο νεογνώ λέμε ότι φταίει η προωρότητα, αλλά εάν η προωρότητα αυτή δεν λέει να διορθωθεί, θα πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας κάποια τέτοια οντότητα. Φεύγοντας από αυτή την τυπικά βαριά κλινική εικόνα, πάμε στην νεογενική ηλικία και μπορεί να έχουμε ένα παιδί το οποίο έχει μπει στον αναπνευστήρα, αλλά δεν μπορεί να βγει. Και δεν μπορούμε να βρούμε το λόγο για τον οποίο δεν μπορεί να βγει από τον αναπνευστήρα. Ή έχει μια επίμονη ταχύπνια μετά τη γέννηση, η οποία δεν υποχωρεί. Ξέρουμε ότι ένα σωρό παιδιά παρουσιάζουν την παροδική ταχύπνια των νεογνών. Αν αυτή η ταχύπνια είναι επίμονη και από μόνη ή συνδυάζεται με υποξεμία, θέτει την υπόνοια της διάμεσης πνευμονοπάθειας. Και επίσης μια επίμονη υποξεμία. Στα 2 πρώτα χρόνια της ζωής, μεγαλώντας τα παιδιά, τα συμπτώματα είναι η ταχύπνια, η καθυστέρηση της σωματικής αύξησης, οξυρός βήχας και οσυρυγμός και σπάνια.
Ενώ η έναρξη είναι ύπουλη για τα περισσότερα παιδιά, αλλά κυρίως το πρώτο σύμπτωμα είναι η ταχύπνια. Από την ηλικία των 2 έως 18 ετών έχουμε υποξεμία, ταχύπνια, ισορκές που είναι λιγότερο συχνές σε σύγκριση με τα προηγούμενα παιδιά, ενώ στα μεγαλύτερα παιδιά τα συμπτώματα είναι πολύ πιο άδειλα και η εκδήλωση της νόσου γίνεται αργά, καθώς η πραγματική οντότητα έχει προχωρήσει. Το φάσμα είναι μεγαλύτερο, το ευρύτερο στη διαφορική διάγνωση και τα συμπτώματα εξαρτώνται και από την υποκείμενη παθολογία, διότι στα μεγαλύτερα παιδιά έχουμε είτε ανοσοκατασταλμένα παιδιά ή άλλα συστηματικά νοσήματα, τα οποία σαν επιμέρους εκδήλωση έχουν το διάμεσο νόσημα. Αλλά σε όλες τις ηλικίες χαρακτηριστική είναι η μειωμένη αντοχή στη σωματική προσπάθεια. Επομένως, η εύκολη κόπωση είναι ένα σήμα κινδύνου. Αυτά είναι τα ευρήματα από την κλινική εξέταση. Πάλι η ταχύπνια, οι λεπτοί τρίζοντες, σπάνια οι συρρίστοντες, οι σωλκές, η πληκτροδακτυλία και η άνοση, το χαμηλό βάρος. Και βλέπετε εδώ πέρα κάποια τέτοια χαρακτηριστικά ευρήματα. Αυτό είναι από τη βιβλιογραφία. Αυτό το παιδί όμως είναι ένα παιδί που έχω δει από την νεογενική του ηλικία και βλέπετε από τις ισορκές την παραμόρφωση του θωρακικού τυχώματος. Έχει διαταραχή σε μία από τις προτείνες του υποφαινιδροστικού παράγοντα, όπως επίσης μπορεί να δείτε και την πληκτροδακτυλία. Το παιδί αυτό είναι στην ηλικία των 7-8 ετών. Στην διερεύνηση θα πρέπει να επιβεβαιώσουμε την υποξεμία που είναι η πρώτη εκδήλωση και να την τεκμηριώσουμε με οξυμετρία στην ηρεμία και σε εγρήγορση και στον ύπνο. Ακολούθως, στα μεγαλύτερα παιδιά πρέπει να δούμε αν υπάρχει υποξεμία στην άσκηση, διότι μπορεί στην ηρεμία η οξυγόνωση είναι φυσιολογική, αλλά με την άσκηση διαπιστώνουμε ότι ο κορασμός πέφτει. Ακολούθως, πάμε στην ακτινολογική απεικόνηση με μια απλή ακτινογραφία θώρακος, η οποία μπορεί να δείξει διάμεσες διδυθήσεις, δεν θα δείξω τίποτα, σε διάφορες δοκιμασίες αναπνευστικής λειτουργίας που δεν αφορούν τους κλινικούς. Το υπερηχοκαρδιογράφημα είναι πάρα πολύ σημαντική εξέταση στη διερεύνηση τέτοιων νοσημάτων και πρέπει να το κάνουμε νωρίς, διότι πρώτον εκτιμούμε αν υπάρχει πνευμονική υπέρταση απότοκος της διάμεσης πνευμονοπάθειας ή αν η πνευμονική υπέρταση αυτή είναι πρωτοπαθής νόσος ή οφείλεται σε κάποια καρδιοαγγειακό νόσημα το οποίο μιμείται διάμεση πνευμονοπάθεια και υπάρχουν τέτοια νοσήματα όπως είναι η φλεβοαποθρεπτική νόσος των πνευμόνων ή η απόφραξη των πνευμονικών φλεβών ή άλλες ανομαλίες όπως το COR3-3 άτομο που οδηγούν σε αυξημένες πιέσεις στο φλεβικό σκέλος πνευμονικής κυκλοφορίας. Ο αιματολογικός έλεγχος πρέπει να είναι στοχευμένος ανάλογα με την κλινική εικόνα και το ιστορικό του παιδιού. Δεν χρειάζεται να κάνουμε όλη την πατρίδα των εξετάσεων σε όλα τα παιδιά. Και πάμε στο ρόλο της αξονικής τομογραφίας που, όπως είπε και η κυρία Εξοπούλου, ο στόχος της είναι η επιβεβαίωση της παρουσίας και της έκθεσης της νόσου και πρέπει να γίνεται μόνο σε κέντρα με εμπειρία στην παιδιατρική ακτινολογία. Η σωστή αξονική τομογραφία είναι η volumetric, όπως αναφέρεται, σε εισπνοή, η οποία γίνεται παράλληλα με το MES High Resolution. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι η αναπνοή πρέπει να είναι ελεγχόμενη για να επιτύχουμε ικανοποιητικά και ερμηνεύσιμα αποτελέσματα, πράγμα που σημαίνει ότι για τα μικρά παιδιά χρειάζεται γενική αναισθησία. Και όχι μόνο πρέπει να γίνεται με γενική αναισθησία, αλλά ο αερισμός που δίνεται κατά διάρκεια γενικής αναισθησίας είναι απαραίτητο να είναι με την κατάλληλη πίεση τόσο στην εισπνοή όσο και στην εκπνοή για να επιτύχουμε το maximum της ποιότητας της εικόνας. Και εδώ βλέπετε μερικές εικόνες. Και το χαρακτηριστικό παιδί στον αξονικό τομογράφο του μητέρα, για το οποίο είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι, και αισθάνομαι ιδιαίτερα υπερήφανος, διότι σε συνεργασία με την κυρία Παπαϊωάννου και με την κυρία Λατούφη, την αναισθησιολόγο του νοσοκομείου μας, από την πρώτη στιγμή που αποφασίσαμε να ελέγχουμε αυτά τα παιδιά, εφαρμόσαμε αυτό το πρωτόκολλο που εφαρμόζεται στην Αμερική σε πρωτοποριακά νοσοκομεία και έτσι μπορούμε να έχουμε πλήρως ελεγχόμενη αναπνοή και είμαστε το μοναδικό νοσοκομείο στην Ελλάδα που κάνει αυτή την τεχνική. Ο ρόλος της αξονικής τομογραφίας με σκιαγραφικό. Πολλές φορές θέλουμε αξονική τομογραφία με σκιαγραφικό. Αν βάλουμε σκιαγραφικό, σχεδόν θα είναι αδύνατο, αν δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο, να εκτιμήσουμε τα ευρήματα από το πνευμονικό παρένχημα. Επομένως, εάν χρειάζεται να απεικονίσουμε το αγκιακό δίκτυο, θα πρέπει να το κάνουμε εις βάρος της ποιότητας των ευρημάτων από το πνευμονικό παρένχημα. Και τα αποτελέσματα της αξονικής τομογραφίας είναι ο αποκλεισμός ή το απίθανο να προκύψει διάμεσο νόσημα από την αξονική τομογραφία ή μπορεί να έχουμε μια
φυσιολογική πραγματικά αξονική τομογραφία και το παιδί να έχει και μάλιστα σοβαρό πνευμονικό νόσημα και μου έχει τύχει σε παιδί που να έχει σοβαρό πνευμονικό, σοβαρή διάμεση πνευμοπάθεια και μάλιστα αρκετά βαριά, να κάνουμε αξονική τομογραφία με ελάχιστα έως καθόλου ευρήματα και μη διαγνωστικά και μη ενδεικτικά, να πάει το παιδί στη Βοστόνη, στο Children's Hospital και είπαν: α, δεν είναι καλή αυτή η ποιότητα της αξονικής που μας φέραν, κάνουμε καινούργια. Και βρήκαν ακριβώς τα ίδια ευρήματα. Η βιοψία του πνεύμων αυτού του παιδιού είχε μια από τις πιο εντυπωσιακές εικόνες που έχω δει σε βιοψία πνεύμων και έχω δει αρκετά από τα παιδιά που κυκλοφορούν στην Ελλάδα με διάμεσα νοσήματα. Δεύτερη πιθανότητα είναι το διάμεσο νόσημα να είναι. Να υπάρξει, να το δοκιμάσουμε και να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε και την ακριβή διάγνωση όπως την ΕΧΑΗ που είπα προηγουμένως στην υπερπλασία των νευροενδοκρινικών κυττάρων όπως είπε η κ. Λεξοπούλου. Και η τρίτη πιθανότητα να τεκμηριωθεί διάμεση πνευμονοπάθεια χωρίς να υπάρχει κάποια σύστοιχη οντότητα στην οποία οφείλεται η συνύπαρξή της, αλλά χωρίς να μπορούμε να κάνουμε την ειδική διάγνωση. Επομένως, έχουμε αυτές τις τρεις πιθανότητες. Εδώ θέλω να τελειώσω λέγοντας ότι στην Ευρώπη εδώ και μερικά χρόνια έχει εγκαθιδρυθεί αυτό το registry, το οποίο είναι στη Γερμανία και στο οποίο μπορεί οποιοδήποτε έχει ένα τέτοιο περιστατικό να βάλει τα στοιχεία και να καταγραφεί και υπάρχει μια μεγάλο database στο οποίο συμμετέχουν αρκετές χώρες. Από την Ελλάδα υπάρχει ένα περιστατικό που ο υποφαινόμενος έβαλε πριν από μερικά χρόνια, στο οποίο καταγράφονται όλα τα στοιχεία των παιδιών και το επόμενο στάδιο θα είναι να δοκιμαστούν κάποια θεραπευτικά πρωτόκολλα. Αυτό το registry έχει καθιερώσει κάποια SOPs, τα οποία περιλαμβάνουν διάφορες επιμέρους διαγνωστικές δοκιμασίες. Μία από αυτές, με ένα από αυτά τα SOP αφορά την απεικόνιση των παιδιών, το οποίο το έχω δώσει στην κυρία Παπαϊωάννου για να κάνει τις απαραίτητες τροποποιήσεις. Και με αυτό το τελευταίο σας ευχαριστώ πάρα πολύ.